Λοιπόν, Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, αρχείο πολιτισμού η εκπομπή. Κρήτη 87,5 ο σταθμός μας, εδώ ο φιλόξενος αυτός σταθμός που διαφημίζει την παραδοσιακή κρητική φιλοξενία. Μας ακούτε ε, από τα FM, από το 87,5, μας ακούτε από την Αυστραλία, από το Ράδιο Γέφυρα, μας ακούτε από τη Γερμανία, από την Deutsche Welle, μας ακούτε από το διαδίκτυο. Τι άλλο να κάνουμε, πού άλλο να πάμε, να πάμε για να μας βρείτε και να μας ακούτε. Ο Γιάννη Ομανόπουλο είναι στον ήχο και στην εικόνα. Μια εκπομπή την οποία σα προσφέρει ο Νίκο Αρόγλου με τι καταπληκτικέ χειροποίητε πίτε του, όπω τι έκανε η μάνα του από την ιστορικότατη συνόπη του πόντου και το ζαχαροπλαστείο της Ελένης με εκείνη, την καταπληκτική σοκολατόπιτα που τη λέω νωρίς νωρίς και μου τρέχουν τα σάλια σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και που θα πάμε μετά μαζί με την καλεσμένη μου στην Αγία Βαρβάρα εκεί πέρα να απολαύσουμε τα πάντα όλα της Ελένης, γιατί τα γλυκά της ομορφαίνουν και δεν παχαίνουν, το λέω για όλους εσάς. κύριε και κύριοι, έχουμε αφήσει κάτι χρωστούμενα με την αγαπημένη μου καλεσμένη και δεν μας αρέσει να έχουμε χρωστούμενα, δεν μας αρέσει να μην τελειώνουμε ορισμένα πράγματα, αλλά ξέρετε, αυτός ο χρόνος, ο λεγόμενος αμήλικτος, ο ραδιοφωνικός, είναι μικρός για να χωρέσει τη Μαρία Τζάνη. Είναι μικρός για να χωρέσει την ανάλυση που μπορεί η Μαρία να σου κάνει σε μια παράγραφο. Οπότε, τι μπορούμε άλλο να κάνουμε από το να έχουμε άλλο ένα δίωρο εδώ για να τις δώσουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε το θέμα με τις ιδέες του Πλάτωνος, τον κόσμο των ιδεών του Πλάτωνος και πώς αυτές οι ιδέες έχουν εφαρμογή σήμερα ή τουλάχιστον μαρτυρούνται και αποδεικνύονται από την σύγχρονη επιστήμη, από τις σύγχρονες επιστήμες. Λοιπόν, Μαρία μου, να σε καλωσορίσω στην εκπομπή. <Κι> εγώ να σε, και εγώ να σου πω ότι χαίρομαι κάθε φορά που συναντιόμαστε. μα το λένε αυτό και αυτοί που μας φίλοι. διαβάζουν. Ναι. Ε, έχουμε λέει καταπληκτική διανοητική χημεία. Ωραίο είναι αυτό. <Κι Ωραίο. <Κι <εγώ> να το πούμε ότι η χημεία γραφόταν με ύψιλον στην αρχαιότητα, έτσι. Είναι από το, από, το χυμό. από το χυμό. Μετά πήραμε το γαλλικό σεμί και το ναι, κάναμε ναι, το ενι, τα τρομάρα μας και χάσαμε την δική μας ορθογραφία από την ξενομανία από μας Από την ξενομανία μας Έτσι, λοιπόν, τέλο πάντων. Και πολλά άλλα. Είσαι παφέμι. καλά, Μαρία μου. Ε, θέλω απλά πριν συνεχίσουμε να, ε, από εκεί που μείναμε, να υπενθυμίσω ε, τρει πολύ βασικέ έννοι. έννοιες Είχαμε ναι. ερμηνεύσει κάπου 16 έννοιες από τις ιδέες. που θα μας είναι χρήσιμες εδώ, όπως πράγματι και όχι όπως τις έχει κάνει ο, ο χριστιανισμός. Mm -hmm. ε, αλλά ε, θέλω να πω αυτές τις τρει για να ξαναθυμηθούν και αυτοί που ενδεχομένως δεν άκουσαν την πρώτη, και εκπομπή, μας τώρα για πρώτη που πρώτη. θα τους συμβουλεύσω για να καταλάβουν αυτά που θα πούμε να την ακούσουν, να, να τα πω είπαμε λοιπόν ότι ε, για τον Πλάτωνα ο οποίος έθεσε κάποια θεμελιώδη ερωτήματα ε, γιατί τα πράγματα είναι έτσι γιατί οι άνθρωποι έχουμε κοινά γνωρίσματα ε, διαφέρουμε βέβαια αλλά ε, μετέχουμε σε κάποια πράγματα που τα λέμε συναισθήματα λύπη, χαρά, mm -hmm. πόνο κλπ. Ε, κάνουμε τα ίδια πράγματα ε, τα ίδια λάθη και έτσι λοιπόν έχουμε κακότητα ή είμαστε πιο καλοί. Αλλά και σε γενικέ γραμμέ συμφωνούμε τι είναι καλό. Ξέρουμε ναι, το καλό, δεν το βλέπουμε. Αυτό, ναι. Δηλαδή και το κακό ξέρουμε. Υπάρχουν γενικότητε που όλοι ομονοούμε σε αυτέ. Ναι. Η αγάπη ξέρουμε τι είναι. Έτσι ο έρωτα ξέρουμε τι είναι. Το δίκαιο ξέρουμε τι είναι. Βλέπει, με προλαβαίνει. <laughs> <laughs> Αυτή είναι η χημία λοιπόν, που Ακριβώ <laughs> ε, γι' αυτό που είπε να μην τα επαναλάβω. Ε, σημαίνει ότι ε, κάποια πράγματα, λέει ο Πλάτωνας, ε, τα έχουμε ως γνώση και η, η, παιδεία μας και η εμπειρία μας στη ζωή στον ένιλο, όπως τον λέτε, λέει, δηλαδή τον κόσμο της ύλη, θα τον λέω ένιλο κόσμο, λοιπόν στον κόσμο της ύλη, ε, πρέπει να τα διεγείρουμε για να τα ξαναθυμηθούμε. Mm -hmm. Άρα λοιπόν δεν μαθαίνουμε παρά μόνο ότι ήδη γνωρίζουμε. Αυτή είναι η μνή, ανάμνηση, γι' αυτό υπάρχει το «ανά» εκεί πέρα. Ανά, το ανά ανάμνηση. Το ανά. Και γι' αυτό υπάρχει και το «ανάγνωση». Mm -hmm. δεν, γιατί τη λέμε, αν, αν μαθαίνοντας την αλφαβήτα στο σχολείο και να διαβάζουν τα παιδάκια να αναγνωρίζουν τα γράμματα και τι συλλαβέ και να ξέρουν τι σημαίνει, είναι, αν υπήρχε ε, μόνο γνώση τότε, δεν θα το λέγαμε ανάγνωση. Ναι, αν υπήρχε. Αν, αν ήταν Δεν μόνο υπήρχε, γνω... ναι, ναι. θα το λέγαμε γνώση. ανάγνωση. Ε, θα το γνώση, λέγαμε γνώση. γνώση. Αλλά επειδή υπάρχει ότι μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε να γνωρίσουν την αλφαβήτα. Αλλά επειδή δεν υπάρχει. Mm -hmm. ε, ε, δεν δε γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει μέσα μας η γνώση με τη μορφή αναμνήσεως το λέμε ανάγνωση γιατί αν είναι ε, γνώση δεν είναι ανάγνωση. Αν δεν είναι γνώση τότε είναι ε, που είναι η προσπάθεια ε, γνώσης. Λοιπόν... Θέλω να... Ε, ολοκληρώσουμε με αυτά που θέλω να πω σαν Όχι, όχι, θέλω να τους πω τα, τα... Επίσης είπαμε ότι απαντώντας ο Πλάτωνας σε αυτές τις ερωτήσεις ε, ε, έτσι... Γιατί βλέπουμε, να το πω με μία πρόταση αυτό που είπες πριν, γιατί βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Mm -hmm. Άσχετο τι ερμηνείες δίνουμε και τι. Mm -hmm. Εντάξει, λοιπόν, ε, η απάντηση που έδωσε ο Πλάτωνας ήταν ότι ε, υπάρχει μια δημιουργός αιτία, δεν λέει θεός ο Πλάτων, την λέει δημιουργό αιτία, ε, την οποία την ονομάζει Αγαθόν. Ε, κάνω εδώ, υπενθυμίζω ότι ο Αναξαγόρας θα την πει νουν, ε, ο Πυθαγόρας θα την πει αριθμό, ε, ο Ηράκλητος θα την πει λόγο. Είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και αυτή, αυτή η δημιουργός δύναμη ε, παράγει ιδέες, τρόπο την να σαν αρχέτυπα, όλων των πραγμάτων που αποτελούν τον υλικό μας κόσμο. Μάλιστα. Από τις ιδέες, δηλαδή, προκύπτει η ύλη. Ε, Ο υλικό κόσμος. Όχι. Ε, δεν προκύπτει. Οι ιδέες είναι... Αν θέλεις το σχέδιο, το καλούπι, το... η εικόνα αυτού που θα προκύψει, mm -hmm. λέει ο Πλάτωνας. Ε, και έχουν διαφορετική ουσία. Επίσης, επίσης ε, με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι, λέει ο Πλάτωνας, θα μπορούσαν να ε, καταλάβουν αυτόν τον πρωταρχικό δυναμισμό του αγαθού που δημιουργεί τα πάντα... και που είναι η προαιώνια βάση... της εγκόσμιας και πολιτιακής ε, υπόστασης του ανθρώπου... της δημιουργίας όλης αλλά και της κοινωνίας των ανθρώπων. Ε, η κβαντομηχανική λέει ότι όλα αυτά υπάρχουν εν σπέρματι... όταν ακόμα το σύμπαν... Ε, συρρυκνώνεται σε μια σημειακή ιδιομορφία πριν το Big Bang Δηλαδή υπάρχει, υπάρχει γνώση πριν το Big Bang ε, και εδώ πέρα. Ε, δηλαδή, Ήξερε, είχε φανταστεί, είχε σκεφτεί, είχε οραματιστεί το πως ήταν τα πράγματα ε, Δεν θα το έλεγα γνώση, θα το έλεγα δυνατότητα, δυναμισμός ε, Θα το έλεγα θα δούμε παρακάτω για να συμβαδίσουμε και με την επιστήμη. Αλλά ο Πλάτωνας λέει, ναι, ότι πραγματικά υπάρχει αυτό το ε, αρχέτυπο, το οποίο δημιουργείται διαρκώς, mm -hmm. έτσι, στα σύμπαντα. Και πριν το λεγόμενο Big Bang. Βέβαια, βέβαια. Ο, ο κόσμος ο δικό μας προϋπήρχε. Ε, και αυτό θα γίνεται συνέχεια, συνέχεια. Mm -hmm. Το λέει εξάλλου και ο Ηράκλητος, mm -hmm. έτσι. Ούτε Θεός της ε, 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 τον έφτιαξε, λέει, ούτε άνθρωπος, αλλά είναι, αί και είναι, ήταν, και, είναι και, και, θα και είναι. Θα είναι και θα είναι. λοιπόν Να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή υπάρχει σχέδιο στο σύμπαν, είναι, είναι δηλαδή ε, απόλυτα ε, κατατεθειμένο αυτό από τον Πλάτωνα. Κοίταξε να σου σχέδιο. πω κάτι. Ε, ο Πλάτωνας λέει ότι... Ε, Ναι, υπάρχει ε, η διακόσμηση. Υπάρχει, όπως είπαμε, ε, γιατί δεν λέει ότι δημιουργεί τον κόσμο, δημιουργεί το σύμπαν, δημιουργεί τα στοιχεία. Λέει διακοσμή. Είναι δηλαδή αυτός ο οποίος ε, τα κάνει κόσμον. Κόσμημα. Κόσμημα. Για να στο Ομορφιά. Ναι. Κάλωση. Ομορφιά. Ε, και... Η επιστήμη θα πει ότι ε, το σχέδιο είναι μια διάδραση μεταξύ του νου, ας πούμε, της παγκόσμιας συνειδητότητας όπως λένε, η κιβωτομηχανική, λοιπόν ε, και της αντίληψης όλων των πλασμάτων της δημιουργίας, mm -hmm. όλων των πλασμάτων. Συνολικά. Συνολικά, γιατί δεν μπορεί δηλαδή ε, διαβάζουμε τώρα σε τόπες της φυσικούς. Δεν μπορεί λέει, να λέτε ότι το βρύο που είναι προσκολλημένο στο βράχο είναι ζωντανό και ο βράχος είναι νεκρός. Έτσι. Βέβαια υπάρχει διακριτότητα στο συνειδένε αν θέλεις. Αλλά όλα, όλα μετέχουμε στο σύμπαν. Ή, όχι, και δεν μετέχουμε σαν εμάς τώρα ε, Γιώργο που ερχόμαστε εδώ και φιλοξενείται η εκπομπή. Και είμαστε μέσα. Είμαστε σύμπαν, Μάλιστα. έτσι, είμαστε ένα από τα μεριστά του mm -hmm. κι εμείς, mm -hmm. όπως όλα τα πλάσματα, όλα, και αυτά που λέμε ανόργανα. Mm -hmm. Λοιπόν, Μπορώ να αυτό το θέμα, υπάρχει σχέδιο δηλαδή στο σύμπαν. Ε, για τον Πλάτωνα ναι, mm -hmm. αλλά υπάρχει και για, θυμάμαι ότι είχαμε πει στην πρώτη εκπομπή, ο Έντγκαρ Χούφτ, νόμπελ, ο ανθρωπός, ε, προς το τέλος της δεκαετίας του 90 96, 98, 99 1999, 98 mm. δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα λοιπόν ε, ε, που λέει μιλάει για την το ε, προκαθορισμένο σχέδιο μιλάει για το προκαθορισμένο σχέδιο το οποίο το διέπουν νόμι βέβαια έτσι. Βέβαια Μαθηματική και νόμη. ο Πλάτωνας λέει ότι υπάρχουν νόμοι που διέπουν το σύμπαν ε, και μάλιστα ε, αυτό που δημιουργεί, που διακοσμεί, ε, του σέβεται απόλυτα. απόλυτα απόλυτα. Οπότε, ναι. Οπότε εδώ μου λες ότι ο Πλάτωνας δεν μιλάει για ένα Θεό δημιουργό. Όχι, δεν μιλάει για ένα Θεό που δημιουργεί τα πάντα από το τίποτα. Δημιουργούμε την έννοια αυτή. Έτσι, όχι, όχι. Ο Πλάτωνα. Είναι διακοσμητή περισσότερο. Μιλάει για κάτι το οποίο. Μιας, α, αυτό. Μιλάει, θα μπορούσαμε να τον πούμε νου του σύμπαντο. Όπω ο Αναξαγόρα. Ναι, θα μπορούσαμε να τον πούμε ο αριθμό. Θα μπορούσαμε. Γιατί ο Πλάτωνα αυτό πιστεύει. Πιστεύει. Πιστεύει πάρα πολύ καλά. Έχω, σας έχω, έχω αντιγράψει εδώ. Ε, από τον Τίμεο, ε, κάτι που λέει ο Πλάτωνας για τις, ε, για τους αριθμούς. Πέριμενε να το βρω, να σου το διαβάσω. Ε, μιλάει λοιπόν ότι τα πάντα διέποτε από αρμονία, έτσι. Ε, και δίνει μάλιστα, έχει με, με μαθηματικές αναλύσεις, κάνει πάρα πολλά, ε, βρίσκει πάρα πολλές... Ε, αρμονικές. Mm -hmm. ε, τώρα ε, η αρμονία της ψυχής λέει, ενώ ας πούμε του κόσμου είναι δύο προς ένα, της ψυχής ας πούμε είναι από το πρώτο διάστημα, λέει μέχρι το 27 διάστημα. Ε, και πιστεύω ότι τα κάνει όλα αυτά και κάνει όλες τις πράξεις για να δώσει τις αρμονικές αυτές στον τίμεο το κάνει για να μας δείξει την αξία των αριθμών και της αλλά και τη σημασία για τη ψυχή του τη σημασία που έχουν οι αριθμοί για τη ψυχή του κόσμου και τις μουσικής πιστεύω και φυσικό, ναι συνεπώς τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η ψυχή του κόσμου αλλά και η δική μας ε, καθώς και ό,τι δημιουργείται σαν ήλιο, ό,τι γεννιέται δηλαδή, γιατί ό,τι γεννιέται πεθαίνει, αυτό πιστεύει. Ε, κατά, συνέπεια, ε, οι αριθμοί. κατά συνέπεια, είναι η αριθμή. Κατά συνέπεια είναι η αριθμή. είναι πυθαγόριο ούτω ή άλλω. Ε, ναι, μα είναι, 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 είναι ξενοφάνη, παρμενίδη, πυθαγόρα, πλάτονα και. Μ, πάει. Ε, τώρα, Αυτά τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται ο κόσμος ανήκουν στον κόσμο των ιδεών αλλά υπόκειται και σε αναγκαιότητες. Και αυτά είναι υπονόμους δηλαδή. Βέβαια τα πάντα είναι υπονόμους. Και να θυμηθούμε τον Ερμή τον Τρισμέγιστο που είπε ο Δίας που τα είδε να μαλώνουν και να, να μην μπορεί να δημιουργηθεί ο κόσμος παρά μόνο να επικρατεί ένας τροβιλισμός χάους. Mm -hmm. ε, και έστειλε τον Ερμή να, να τα παρακαλέσει να αντικαταστήσουν τον Νίκος με τη φιλότητα. Το έχουμε πει. Και εκείνα θα τους έδινε την δυνατότητα να είναι μαζί. Να θέλουν να είναι μαζί. Ε, ο Εμπεδοκλής θα το ονομάσει αυτό αγάπη. Από το αγιν το παν. Ε, οδηγεί και καθοδηγεί το παν. είναι μια δυναμική αγάπη όπως την δίνει. Και μπαίνει σε αυτόν το στρόβιλο και υποχρεώνει τα... Τα στοιχεία να, ε, να συνενωθούν, Ενώθω. αυτά που είχαν απομείνει από την, α, την Τι διαμάχη. διαμάχη τους. Και άκου πώς λέει, κατά τους. Δηλαδή υπάρχει ελευθερία μέσα σε αυτό. Βεβαίως και νους. Okay. Ε, καλά, αυτό θα μας το πούνε τα νόμπελ ναι, τα σημερινά. Ναι, λέω ότι λέγανε δική πρόσωπη. Ναι, μόσα. αλλά ε, το ξέραν και ε, το ξέραν τώρα, το πώς το ξέραν είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι το μεγάλο μαγικό. <laughs> ε, Αυτή είναι η ερώτηση των ενό εκατομμυρίου που λένε. Ναι. Να σου πω κάτι, ε, για όλα αυτά που έχεις πει και θα πεις, ποιε είναι οι πηγέ σου. Ε, οι πηγέ μου είναι ουσιαστικά σε όλα τα έργα του Πλάτων, αλλά κυρίως είναι... Τίμεος, Συμπόσιο, της μα δηλαδή η ε, Παρμενίδης, ε, Πολιτεία, ε, Φέδων, Φέδρος, ε, αυτός ο... Ε, πώς τον λέμε που δεν τον πήγαινε καθόλου ο Πλάτωνας, ο... <laughs> αχ... ο νεοτεριστής σαν αυτούς τους νεοτεριστάς που έχουμε σήμερα που τους λέμε, ε, σοφιστάς. Α, σοφιστή ε, ε, Σε τρεις από δάφου, αλλά θα θυμηθώ, όπως επίσης και στον... Ε, ε, και στο βιβλίο του που κάνει τις ερμηνείες των λέξεων. Από εκεί, ας πούμε, μας δίνει Τήμιος πολλά. και κριτίας. Γιατί ξαναπάει ε, εκεί. εκεί και τα ξαναλέει. Κρατήλος. Αλλά κυρί, αφ, είναι τα κυρίως που είπα, έτσι. Αυτό. Είναι, ε, στο... στο λάχι ας πούμε, και ε, λοιπόν. Στο λέω γιατί ε, πολύ Κάνουν σοφιστίε, κάνουνε, αναλύουν τα βέβαια, μυστήρια, αναλύουν αριθμού, αναλύουν φιλοσοφίε. Ναι, ναι, ναι. ναι ξανά ξαναλένε, ξανακάνουν. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Χρησιμοποιώντα ω πηγέ του κυρίω τον, τον πρόκλο και τον Ιάμβληχο. Και α, τι λέει ο πρόκλο και τι λέει ο άμβλυχο. Και πώ εξηγεί ο πρόκλο και πώ εξηγεί και τι λέει ο άμβλυχο. Και ξέρει, εγώ όταν ακούω αυτά τα πράγματα αρχίζω λοιπόν, και. Λοιπόν, εγώ ω πηγή για την αρχαία ελληνική γραμματεία. Τελειώνω, βάζω όριο, τον πλωτίνο. Από εκεί και πέρα τους απορρίπτω όλους... διότι πρώτον ο Πρόκλος ζει τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα... Έχει, όπου πράγματα... ο χριστιανισμός έχει κυριαρχήσει, ε. που λειτουργεί η Σκυθούπολη. Λοιπόν, για να υπάρχει, ε. πάνω να υποπάνω... ότι κάποιο συμβιβασμό έκανε και κάτι πράγματα. Και ιδιαίτερα με τον Πλάτωνα θα είπε... Θα του είπε το ιερατείον εκεί ότι κοίτα να δεις, πάρ' τον άλλαξέ τον λίγο και προσπάθησε. Ναι. Ο Δέη Αμβλυχός έχει πάρει ε, όλη την α, παρακαταθήκη της σκέψης από την Μεσσανατολή και ε, τα πέριξ του Ρώμαν Εμπάιρ και τα έχει εμπλέξει και τα έχει κάνει ένα μείγμα ε, όπου ε, πρέπει δηλαδή να έχεις πολύ υπομονή και πάρα πολλή γνώση της γραμματείας για να, καθα... για να μπορέσεις να τα ξεκαθαρίσεις. Να ξεκαθαρίσεις επειδή όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαβάζεις αυτούσια τα έργα των μεγάλων μας δηλαδή δεν είναι υπερβολή Γιώργο να σου πω ότι την πολιτεία ε, την έχω διαβάσει πάνω από 15 φορές δηλαδή στις 15 σταμάτησα πια να μετράω και, μιλάω ολόκληρη. Χώρια του να ανοίξω να πάρω κάποια πράγματα. Ε, κάθε φορά που το διάβαζες έβρισκες καινούργια Ακριβώς πράγματα. Ακριβώς αυτό το έχω πει. Όχι μόνο έβρισκα καινούργια πράγματα. Με θεωρούσα ανόητη που δεν μπορούσα να καταλάβω από την αρχή τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και δεν τα θεωρούσα. Δηλαδή θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Είχα πάρει μια παλιά έκδοση παλιά παλιά. Ε, και ε, έλεγε εκεί είχαν τίτλους. Και λέει λοιπόν... κοινοκτημοσύνη στην πλατωνική πολιτεία γυναικών και παιδιών. Και όταν το διάβασα... στην αρχή το πέρασα έτσι, εντάξει... και μετά σε μετάσκεψη λέω... κάτσε, ε, αυτό δεν το λέει ο Πλάτωνας. Αυτό ο Πλάτωνας λέει ότι... Ε, θα, οι, οι φύλακες... Ε, δεν θα πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά τους και πρέπει να, να πάβουν μετά την τεχνοπία τους και άντρες και γυναίκες να, έχουν, να να, 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 θεωρούνται ζευγάρι. Ακριβώς γιατί δεν πρέπει ούτε στα παιδιά τους, ούτε σε συγγενείς, ούτε σε, δεν, είχ, δεν έπρεπε να έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, κανένα. Λοιπόν, για να μην, επειδή είχαν τεράστια δύναμη, λοιπόν, να μην κάνουν ε, αδικίες υπέρ των παιδιών τους υπέρ συγγενών υπέρ της γυναίκας τους, υπέρ του γιατί, γιατί φύλακες ήταν και γυναίκες και άρχοντες ήταν και γυναίκες και όταν ακούω να μου λένε ότι είναι μισογήνις ο Πλάτωνας οι άρχοντες είναι λέω τρελαίνομαι ζήτα, ζήτα στο ζήτα γιατί έχει δέκα βιβλία η πολιτεία. Στο ζήτα προς το τέλος, διαβάστε και δείτε με, με, τα ματάκια σας και με, που λέει ότι άρχοντες και αρχόντισσες θα ε, έπρεπε να έχουν αυτή την παιδεία και να έχουν αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, εννοεί άρχοντες αυτούς που θα βασιλεύουν και θα είναι και φιλόσοφοι. Ο και okay, η φιλόσοφο. Ε, μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, Γιατί... ένα παράδειγμα σου λέω. Μετά, ένα άλλο καλά. πράγμα. Είχα διαβάσει και δεν μπορούσα να το καταλάβω. Τι εννοεί ο Πλάτανο όταν λέει Ουδαμού κινούνται μουσική τρόποι ανευπολιτικών νόμων των μεγίστων. Λοιπόν, έπρεπε, δηλα, αυτό το κατάλαβα, σου λέω ειλικρινά, γι' αυτό και μέτραγα στη 15η ανάγνωση. Σοβαρά, ε. Έπρεπε να τα συγκρίνω όλα και από άλλα του έργα. Πώς δηλαδή η μουσική θα πρέπει να ορίζεται με νόμο από την πολιτεία, του άρχοντε, του πολιτικού. Όχι, όχι, όχι. Από νόμου της πολιτείας, νόμω, φτώ, τους μεγίστους. Όχι αυτούς που φτιάχνουν ε, λόγω περιστάσεων ε, οι πολίτες με την... Οι νομοθέτες. Οι νομοθέτες. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα στο Σύνταγμά σύνταγμα, μας... να είναι στο έχουμε, Σύνταγμα. Έχουμε αυτά που δεν μπορείς να τα με τίποτα... Μπορεί να ανταλλάξει με νόμου, βέβαια, αλλά τα βάζει εκεί, σαν βιτρίνα για να μην. Γιατί νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Αλλά λέω τώρα, αυτέ οι απαράβατε διατάξει του συντάγματο ε, και άλλε που μπορούμε να τι αλλάξουμε. Δηλαδή, θέτει τη μουσική στι απαράβατε διατάξει του συντάγματο. Βέβαια, Αυτό. Ε, τα δικαιώματα και ο σεβασμό στου ανθρώπου, η έρευνα, η γνώση, τα αυτά είναι είναι απαράβατα να ναι. παράβατα ναι. λοιπόν λέει των πολιτικών όχι των κοινωνικών των πολιτικών νόμων και όχι όλων των πολιτικών των μεγίστων έτσι λοιπόν ε, να πάμε λίγο όμως να συνεχίσουμε και να πούμε ότι είπαμε λοιπόν ότι αυτό το δεν έχει ε, δεν έχει ε, καμία ε, έτσι ύπαρξη το αγαθόν ε, είναι πιο πολύ μια δυναμική ε, και είναι απριόρι και υπερβατικό και ο Κάντ θα μας πει ότι είναι και τι ε, ε, τι είναι ως και υπέρβαση κάνει της παγκοσμίου ουσίας να το κρατήσουμε φίλοι αυτό γιατί θα έρθει τώρα η κβαντομηχανική να μας πει ότι αυτό που στην πραγματικότητα ε, συνέχει και αποτελεί το σύμπαν και είναι και ανόλεθρο μεταβάλλεται διαρκώς, μπορεί να, να εξαφανιστεί από την αυτή μας, να είναι και να μην είναι. Mm. Αλλά υπάρχει εκεί, δεν πήγε πουθενά. Λοιπόν, ε, αυτό θα μας πει, είναι λέει... η παγκόσμια συνειδητότητα της οποίας είμαστε μέτοχοι όλα τα πλάσματα μέτοχοι ουσία είμαστε. Έτσι το λέει αυτό και για να μην έχουμε καμιά αμφιβολία ε, από βιβλίο του καθάτου η κβαντομηχανική είναι μια θεωρία νοητική δηλαδή λέει πώς το πνεύμα γεννά πραγματικότητα υπάρχει μια θεμελιώδης αλήθεια και είναι το σύμπαν του πνεύματος και λέει, και λέει κάτι που το έλεγα και που με κοροϊδεύανε και συναδελφοί μου με κοροϊδεύανε όταν τους έλεγα ότι ε, ο νους, ο συμπαντικός η συνειδητότητα ε, αρέσκεται να δημιουργεί μορφές και είδη ε, υλικά, δηλαδή που να μπορούν να, με τις αισθήσει να τα συλλαμβάνουμε, για να, για να ε, θεάται αυτήν. Και το έχουμε και εμείς αυτό επειδή μετέχουμε σε αυτή την ουσία. Μας αρέσει όποτε περνάμε από καθρέφτη ρίχνουμε κλεφτές ματιές ή κανονικές. Ακόμα και από τζάμι που να κοιτάζουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, και έμεινα, έμεινα πραγματικά κατάπληκτη όταν διαβάζοντας διαβάζοντας, διαβάζοντας ε, τα βιβλία της παντομηχανικής ε, διάβασα ότι η δημιουργία, η συνειδητότητα το αγαθών ή ο νους, το αναξαγόρα, ή ο αριθμός, ή ο λόγος, ο, ο λόγος. Ε, για τον Ηράκλητο, για τον α, Πλάτωνα, η ψυχή ε, 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 είναι συμφής με, με, την πνευματικότητα που εμείς την λέμε νου, με την πνευματικότητα και εκ, την εκφράζει δια του λόγου. Άρα λοιπόν, άρα, λοιπόν, είναι, είναι ε, ε, στοιχεία της ψυχής αυτής. Ένα πράγμα όλα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Λέει λοιπόν ότι η συνειδητότητα ή το αγαθόν ή ο συμπαντικό νου, όπω θέλετε, ή Θεός, πέστε το όπω θέλετε εσεί. Έτσι. Ε, κάνει το σύμπαν να συμπεριφέρεται. Μιλάω τώρα, αντιγράφω από επιστημονική μελέτη. Όχι σαν κομματάκια ύλη που συγκρούονται, αλλά ως ένας νους που κάνει τα πάντα, τα πάντα, ε, με ένα σκοπό. Με ένα σκοπό. Ε, δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, ε, αυτό το υπερβατικό δημιούργημα, που απ' έξω από τους... Ε, εδώ πέρα εμείς το πάμε και βάζουμε και τα... τα θα, θα μου επιτρέψεις την έκφραση, τα ξέκολα να παρουσιάσουν μόδα επάνω. Ο Παρθενώνας, που έξω τον λένε ε, το πολιτισμικό έδερες της ανθρωπότητας, έτσι, ε, δημιουργείται και υπάρχει μία, έχει μία συγκεκριμένη αρμονία και ομορφιά και συμβολοποιεί πράγματα και αποτελεί μία, ε, πώς να σου πω, ε, ε, πνευματοποίηση ε, της ύλη. Λοιπόν, και λένε λοιπόν αυτοί, ότι τα πλάσματα όλα δώσαμε τη δυνατότητα στην παγκόσμια συνειδητότητα να θεάται ε αυτήν με επίγνωση εαυτού στη διάσταση χρόνου και χώρου. Δηλαδή το ότι παίρνουμε μια μορφή εμείς, γίνομαι μια καρδένια, γίνομαι ένας άνθρωπος Γίνομαι ένα κύμα ενας ή ένα ποταμό κλπ. Ουσιαστικά δίνω στην παγκόσμια συνειδητότητα την δυνατότητα να αποκτά μια επίγνωση, να γνωρίζει. Όχι, δεν έχει. Να γνωρίζει πώς θα ήταν αυτό που τι έκανε. Συνέλαβε ω ε, μορφή από τις ιδέες. Από τις ιδέες. Και μόνο. Και μόνο. Ναι. Λοιπόν, και ο νους θα δημιουργεί αυτά. Μια ιδέα αρκεί. Λοιπόν, ε, υπάρχει βέβαια και ένα ερώτημα που μου έχεις κάνει στο... Αν ο εγκέφαλος δημιουργεί το νου. Ναι. δεν το είχαμε προλάβει αυτό, ναι. Ναι, όχι. Ο εγκέφαλος δεν δημιουργεί το νου. Ο εγκέφαλος είναι ένας λειτουργικός επεξεργαστής ε, ο νους είναι ακριβώς η συμμετοχή ύπαρξή μας, η συμμετοχή μας στην ε, παγκόσμια συνειδητότητα. Και ξέρεις κάτι, όταν εγώ λοιπόν σου παίρνω ε, μια πρόταση και την ακούω, ε, εσύ από πού βρίσκεις τις έννοιες, τις έχεις στο κεφάλι σου, όχι. Ε, τι έχει μάθει ο εγκέφαλό σου. Γιατί αν δεν τι έχει μάθει, δεν, τις έχει, γν, δεν είχε τη γνώση του, δεν μπορεί να τι αναγνώσει ή να τι αναγνωρίσει. Αλλά αυτέ είναι στον κυβερνοχώρο. Είναι εκεί. Ο νου είναι εκεί. Δεν είναι μέσα στο κεφάλι. Δεν μπορώ δεξαμενή. να σου ανοίξω το κεφάλι και να δω το περιεχόμενο της σκέψης σου. Και κάτι άλλο. Όταν ο νους μας σκέφτεται, ο εγκέφαλό μας σκέφτεται, δηλαδή κάνει πράξεις, επεξεργάζεται. Δεν μπορούμε να τον παρατηρήσουμε με τίποτα. Γιατί είναι αυτός που θα μπορούσε να παρατηρήσει και δεν μπορεί να παρατηρήσει αυτόν. τον εαυτό του. Κατάλαβες. Είναι τα πάντα σε μια παγκόσμια δεξαμενή δηλαδή κάπου ναι. που εμείς συνδεόμαστε με αυτήν και έτσι μπορούμε να έχουμε κοινά... Ε, κοινές, Ακριβώς. Ε, και, μας και... τον Τίμεο θα μας πει και πώς γίνεται ο χώρος, ο χρόνος και τα λοιπά ο Πλάτωνας και όλα αυτά. Επομένως, ε, να ξέρουμε ένα πράγμα. Ε, ο νους μας είναι γεμάτος σκέψεις, αισθήσει, αισθήματα, έτσι. Ε, ταυτόχρονα έχει και εικόνες, και όλα αυτά α, τα έχει σε σχετικότητα με την πραγματική τους υπόσταση, την, την ανώλεθρη και Γιατί εγώ δηλαδή μπορώ να, μπορεί να νομίζω ότι ξέρω τι είναι η ελευθερία, τι είναι η αγάπη, αλλά στην ουσία να μην το ξέρω. Ναι. Να, να, έχω μια, ένα κομμάτι της να γνωρίζω, να γνωρίζω λίγο από αυτήν ή να είμαι και εντελώς λάθος. Ε, ναι, κοίτα, βέβαια, θα μιλήσουμε για αυτό παρακάτω. Κοίταξε, η συμπληρωματικότητα των αντιθέτων που μας λέει η κβαντική θεωρία, mm -hmm. ε, το ναι ή και όχι, ε, είναι ή μη είναι, που δεν, δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Δεν Α, το βλέπουμε εμεί και δεν μπορούμε να το, να, να, να το αντιληφθούμε καν. Το αντιλαμβανόμαστε πάρα φορές μέσω άλλων πραγμάτων. Ε, αυτή λοιπόν η συμπληρωματικότητα που είναι συνύπαρξη των αντιτιθε... αντιτιθεμένων ή αντιθέτων. Και θυμάσαι όταν κάναμε για τους προσοκρατικούς που είπαμε ότι όλοι λέγανε ότι ε, στοιχείο της δημιουργίας είναι τα εναντιόδρομα, δηλαδή αυτά που πάνε κόντρα ή ε, αντίθετα. Και το λέγανε όλοι. Mm -hmm. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τώρα και οι μηχανική, η συμπληρωματικότητα ως νόμος ε, είναι μάλιστα για τους επιστήμονες πιο σημαντικός νόμος από τη σχετικότητα. Αλλά επειδή ε, έχουμε, έχουμε πραγματικά... Ε, πώς να σου πω, ξεφύγει από κάποια άλλα που θέλω να πω. Να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτά και βλέπουμε. Λοιπόν... Στο αγαθό θες να πάμε. Ε? Στο αγαθό θες να πάμε. Ε, στο αγαθό και στις ιδέες. Mm -hmm. Έτσι. Λοιπόν, ε, ε, θα έλεγα, έχεις καμιά ερώτηση, σε βλέπω... Μου, α... έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά μη σου ναι. το, τον υρμό, ναι. Γιατί θέλω να, να κάνω ερωτήσεις σε αυτό που θα πεις. Όχι σε αυτό που έχω στο κεφάλι ναι, μου λοιπόν, λοιπόν, ωραία. Ε, ε, υπάρχει ένα ερώτημα λοιπόν το οποίο δίνει στον Τίμεο ο Πλάτωνας, mm -hmm. ε, που λέει «Τι τον το ετσι γένεσιν ουκ έχων, τι το γινόμενον μεν αί όν δε ουδέποτε». Mm -hmm. Δηλαδή, τι είναι εκείνο το οποίο πάντοτε υπάρχει και δεν έχει γεννηθεί ποτέ... Ε, και τι είναι εκείνο που πάντοτε γεννιέται, αλλά ποτέ δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει, η απόδοση είναι, είναι τρομερή. Δηλαδή αυτό το ερώτημα είναι, θα μπορούσε να ήταν θέμα μιας εκπομπής ή ενός συνεδρίου. Ναι, εντάξει, θα, θα μπορούσαμε να καλέσουμε και τους ε, κβαντοφυσικούς. αστροφυσικούς, κβαντοφυσικούς, όχι και τον Μικόφσκι. Ναι. Αυτό, το, αυτό που γεννιέται συνέχεια και ποτέ δεν υπάρχει είναι θα καλούσαμε και το δικό μας, είναι ο, είναι ο κόσμος Μικόφσκι. Είναι το μάτριξ που βιώνουμε που λένε. Και θα μπορούσαμε να καλέσουμε και έναν από τους ε, δικούς μας, τους πανεπιστημιακούς, τους φυσικούς, ε, να μας πούν ότι, ε, ξέρετε, ο θάνατος είναι μία μεταβολή του αισθητού και μη υπαρκτού, ...στο μη αισθητό αλλά υπαρκτό. Και η γέννηση είναι το αντίθετο. Δηλαδή όπως θα το λέγανε οι πρόγονοι... ...ότι είναι μια μεταβολή ε, της κατάσταση. ουσίας σε φύση αισθητή... ...τη λένε πάντα ουσία όλοι αν θυμάσαι και από mm -hmm. τους αυτούς που κάναμε... Mm -hmm. ...γιατί δεν ξέρουν πώς θα την μπουν. Η ουσία είναι ε, ε, ουσιαστικοποίηση... Της, του θηλυκού γένους, της μετοχής του ημί, ον ούσα ον, ούσα ουσία. Λοιπόν, ε, και ε, λένε λοιπόν εκεί ότι είναι η μεταβολή της ουσίας σε αισθητή φύση ε, και θάνατος είναι η μεταβολή της αισθητής φύσης σε ουσία. Η ουσία είναι ανόλεθρη. Ποτέ δεν πεθαίνει, ποτέ δεν γεννιέται. Έτσι. Ο Πλάτωνας ε, λέει πολύ καθαρά, είναι λάθος λέει να λέμε ήταν, βάλει το Σοκράτη να το πει, ε, και θα είναι. Γιατί λέει όταν πρόκειται για την ουσία, για το αγαθόν και για την ιδέα, πρέπει να λέμε μόνο είναι. Δεν έχει ούτε παρελθόν, ούτε μέλλον. Είναι ένα ατέλειωτο παρόν. Ατέλειωτο παρόν. Ε, και λέει μάλιστα ότι αυτό το πράγμα το λέει και η φιλοσοφία η σημερινή. Όλη η φιλοσοφία όπως την επεξεργάζει και το λέει. Δεν υπάρχει, είναι, είναι... Δεν υπάρχει και η επιστήμη λέει ότι στην ουσία ο χρόνος είναι δικό μας δημιούργημα. Έτσι. δεν ε, Λοιπόν, ε, αυτά λοιπόν το... το, το, το αυτό που δεν γεννιέται ποτέ, αλλά είναι μόνο αυτό που είναι πραγματικό πάντα Είπα και ανόλεθρο κτλ. Και... Και ε, είναι καταληπτό μόνο, λέει ο Πλάτωνας, από την νόηση. Που κάνει συλλογισμό. Που κάνει συλλογισμό. Δηλαδή, η εμπειρία η αισθητηριακή, γιατί για να έχω εμπειρία πρέπει να δω, να ακούσω, να ψάξω, να ψάφσω, να μυρίσω, να... Να γι' αυτό. Λοιπόν, γίνεται επεξεργασία από την νόηση και γίνεται συλλογισμό. Γι' αυτό είναι συν και γράφεται με δύο λάμδα. Το ένα νι γίνεται λάμδα. Διότι είναι και μένει πάντοτε κατά τον ίδιο τρόπο. Κατάλαβε. Ενώ, ενώ το άλλο είναι αντιληπτό. Πρόσεξε. Μέσω των αισθήσεων μόνο και γίνεται μια αν θέλεις αίσθηση όχι γνώση μια δόξα μια γνώμη δηλαδή γι' αυτό η οποία είναι την λέει ο Πλάτωνας ασυλλόγιστον αίσθησιν. Ασυλόγιστον Ε, Είναι αυτό που λέμε... Ή δοξαστικόν δοξασία. Είναι αυτό που λέμε, μωρέ, δεν ξέρω να σου το εξηγήσω, αλλά νομίζω... Νομίζω. Νομίζω πως... Τώρα, η δοξασία... Έτσι πρέπει να τα πράγματα. Η δόξα, κοίται μεταξύ της άγνοιας και της, ε, της επιστήμης. Ε, δηλαδή της γνώσεως, της αλήθειας, της πραγματικής. Λοιπόν, αλλά για να, το, να δεις τι από τα δύο μπορεί να είναι ή που οδηγείται, ε, πρέπει να τη διερευνήσεις και δυστυχώς, δυστυχώς, λέει ο Πλάτωνας, α, αυτή η βοήθεια που μας δίνουν οι αισθήσεις και αντιλαμβανόμαστε ε, τα αισθητά των ένυλο κόσμο, τον κόσμο της ύλης, ε, Υπόκειται σε γέννηση και θάνατο αυτό, δηλαδή μεταβάλλεται. Το αντιλαμβανόμαστε, λέει ο Πλάτωνας, αυτό μόνο μέσω της δόξης, έτσι. Ε, με τη βοήθεια των αισθήσεών μας. Δηλαδή είναι μια εμπειρία, την οποία κάνουμε μια άλογον, έτσι, άλογον λέει, επεξεργασία. Αυτό λέει, ασυλλόγη στον αίσθηση. Και δημιουργούμε μια γνώμη, έτσι. Γι' αυτό λέει αυτόν που έχει δόξα αντί για επιστήμη, δηλαδή πραγματική γνώση, πρέπει να τον λέμε φιλόδοξο. Ενώ αυτόν που έχει πραγματική γνώση ή διερευνά τα πράγματα με στόχο αυτόν. Πρέπει να τον λέμε φιλόσοφο. Έτσι λέει στην πολιτεία. Λοιπόν, ο άλλο αγαπάει να έχει τη γνώμη του, τα ακούμε και σήμερα. Ναι, Η ναι, γνώμη ναι. δικιά μου είναι αυτή και ναι, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Ναι. Και να όλοι έχουν ναι, ναι όλοι και έχουν. Και να του αποδείξει ότι έχει λάθο, ναι. συνεχίζει ναι, μα να μα είναι. Μα το λέγανε μια... οι προγόντε. Ούμε επίση, κάνουμε επίση. Ναι. Λοιπόν, εμεί δώσαμε άλλη σημασία στο φιλόδοξο. Λέμε αυτόν ο οποίο θέλει να δοξάζεται, και να ανέβει ψηλά, ξέρω να ανέβει ψηλά λοιπά. και τα λοιπά. Ενώ φιλόδοξο είναι αυτό που πε, πε, περιορίζεται, στο, στο, δηλαδή οι ληστέ, α πούμε. Οι ληστέ είναι όλοι φιλόδοξοι. Δεν είναι φιλόσοφοι. Λοιπόν ε, τώρα η δημιουργία όλη είναι ένα προϊόν συνδυασμού νου και ανάγκης. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η ανάγκη είναι η νόμη, έτσι. Ε, και κανένας δεν μπορεί να είναι κάτω από τον νόμο. Δηλαδή, έχεις Θεό που σέβ, αν υπάρχει Θεό, σέβεται τους νόμους. Ε, δεν, να είναι πάνω από τον νόμο. Ποιος δημιουργεί τον νόμο. Τον νόμο τον δημιουργεί ακριβώς αυτή η διεμπλοκή των πραγμάτων που, είμαστε, που είπαμε πριν, ότι το σχέδιο τι είναι. Είναι μία του νόος με την αντίληψη. Είναι καλό, είναι ωφέλιμο, είναι κακό, είναι βλαβερό, είναι, ωφέλιμο είναι για τους πόδινο. Ναι, Γιατί ναι, 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 βέβαια, ναι, τα, είπαμε. Έτσι, ναι. Λοιπόν, ε, η αγαθότητα όλη είναι εκεί για όλα τα πλάσματα και τα λοιπά. Ε, Γι' αυτό για πούμε όποιον Θεό θέλουν πατέρα στη θέση του αγαθού του νου και τη συμπατική συνειδητότητα, σα βάλουν όποιον Θεό θέλουν εκτό από το γιαχθέ. Διότι αυτό είναι ζυλιάρι, τιμωρό, εκδικητικό και δεν έχει καμία σχέση με το αγαθό και, και με την δημιουργία. Λοιπόν, άρα λοιπόν λέει ο Πλάτωνας... ο νους επειδή κυβερνά την ανάγκη, την πίθη. Ε, να κατευθύνεται προς το άριστον ε, και έτσι να επιτρέπει την δημιουργία, γιατί και τα δύο μετέχουν, τη δημιουργία ε, περισσότερων αρίστων πραγμάτων, όχι κακών. Γιατί θα πει παρακάτω ότι, θα πει παρακάτω ότι ε, όταν λέει... Ε, χρησιμοποιείται γεννητών ως πρότυπον, αυτό είναι κακό. Όταν χρησιμοποιείται ιδέα, αυτό είναι πάντα καλό με τα χαρακτηριστικά του αληθούς και του, πρόσεξε, αγαθού, του ωραίου. Μα το λέμε και τώρα, οποιαδήποτε κοινωνική διεκδίκηση, αυτό που μας βάζει με στη φωτιά, είναι μια σπίθα, μια ιδέα, μια, ένα, ένα, όραμα που θα, θα, πιστέψουμε σαν ένα όνειρο, στο οποίο, μια ουτοπία αν θέλεις, στο οποίο θα πιστέψουμε και θα δώσουμε και τη ζωή μας γι' αυτό. Ναι. Έτσι. Και λέει λοιπόν, παρακάτω, για να, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Πλάτωνας δεν μιλάει για Θεό Δημιουργό και τέτοιε βλακίες που του αποδίδουν. Να πάνε να διαβάσουν καλά τα κείμενα. Λέει, λέει, ε, δύο είναι τα πρώτα είδη του παντός, λέει. Μη μου τα πεις τώρα για να τους κρατήσουμε σε αγωνία γιατί πρέπει να πέσει το διαλύματάκι μας. Ωραία. Ακριβώς θυμήσου τα δύο είδη του παντός. Πάμε Γιάννη. Εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Γιώργος Λεκάκη στο μικρόφωνο αρχαίων πολιτισμού εκπομπή, Μαρία Τζάνη καλεσμένη μα καθηγήτρια σε μια προσπάθεια να χωρέσουμε το άχωρο. Και πόσα να πει, τι να πει, πόσα από αυτά θα γίνουν κατανοητά, πόσα από αυτά θα τα ξανασυζητήσουμε κι εμεί και, και χιλιάδε άλλε γενιέ μετά από εμά. Είναι αυτό που γεννιέται και δεν τελειώνει. Τι ακριβώ η φιλοσοφία, τι ακριβώ η αρχαία ελληνική γραμματεία, τι ακριβώ το τι σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι τι τους απασχολούσε την εποχή που άλλοι σφάζονταν μεταξύ τους, την εποχή που άλλοι κάνανε πολέμους κατακτητικούς, την εποχή που άλλοι σκοτώνονταν, την εποχή που άλλοι έβρισκαν ή εφεύρισκαν όπλα μαζικής καταστροφής. Αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να βρουν τον μηχανισμό που γεννάει το σύμπαν ή που γέννησε το σύμπαν ή που διέπει το σύμπαν. Και γι' αυτό και τους εκτιμούμε, Γι' αυτό τους αγαπούμε και γι' αυτό ποτέ δεν θα τελειώσουν και δεν θα σταματήσουν οι άνθρωποι να ασχολούνται με αυτά που εκείνοι είπαν. Γιατί είναι πάνω από το ανθρώπινο μέτρο. Άγγιξαν το Θεό, το θεϊκό μέτρο. Μαρία μου. Λοιπόν, είπαμε για τα δύο πρώτα είδη του παντός. Έτσι, αυτό, εκεί είχαμε μείνει. Ε, ένα είδος, λέει ο Πλάτωνας... Ε, ίδος νοητών, αμετάβλητων, αγέννητων, ως πρότυπων. Ιδέες προφανώς. Έτσι. Αυτό πρέπει Το πρέπει να να δεύτερο πρότυπο, είδος, ναι. ως αντίγραφον του πρότύπου, υποκείμενον εις γέννηση και ορατών, δηλαδή ε, συλλαμβανόμενο από τις αισθήσει, όλες, και μεταβαλόμενον, δηλαδή σε γέννηση, φθορά... Και αυτό που λέμε θάνατο, που δεν είναι θάνατο, δηλαδή μεταβολή. Υπάρχει όμω, λέει ο Πλάτωνα, και ένα τρίτον είδο, όντω. Ο χώρο που σαν δεξαμενή, λέει, υποδέχεται κάθε γέννηση ω τροφός. Γι' αυτό είπα προηγουμένω, μίλησα για δεξαμενή. Ναι. Τώρα. ω α... τροφό, άκου τώρα. Είναι τρία λοιπόν τα γέννη. Αυτό το οποίο γεννάτε, εκείνο μέσα στο οποίο γεννάτε, αυτό που γεννάτε, και εκείνο κατά απομίμηση του οποίου γεννάτε το, γενόμενο. το γεννόμενο. Ναι, mm -hmm. είναι κατανοητό. Ναι, 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 Ωραία. Εμείς πιο απ' όλα πρέπει να έχουμε σαν ε, πρότυπο ε, Άκουσε, μας. αυτό πρότυπο. Λέει ο Πλάτωνας. Αυτό που δέχεται λοιπόν τα πάντα που γεννιούνται, ας το παρουσιάσουμε με τη μητέρα. Ή κυλίτσα, η το πούμε. Η φύση. Ναι, η, ναι. η οποία είναι και τροφός. Mm -hmm. Ωραία. Αυτό το οποίο έρχεται σε γέννηση. Έρχεται. Από το οποίο έρχεται η γέννηση, ας το παρουσιάσουμε με τον πατέρα αυτό απο, αυτό λέει που γεννιέται θα, γεννηθεί, ναι. θα το πούμε να, να το παρουσιάσουμε με το παιδί ωραία και το εκτύπωμα δηλαδή αυτό που είπαμε παραπάνω ότι ε, είναι ε, το το απίκασμα της ιδέας ετσι ε, επειδή πρόκειται να είναι ποικίλων κατά την όψη λέει, δηλαδή να έχει ε, φύση, όψη. σχήμα, μορφή, λειτουργία κτλ. Ε, πρέπει να τα έχει αυτά. Επειδή πρέπει να είναι θεόμενο, να το βλέπουμε. Μέσω των αισθήσεων να το αντιλαμβανόμαστε. Εκείνο, εκείνο όμω λέει μέσα στο οποίο γίνεται η εκτύπωση πρέπει να είναι άμορφο για να μπορεί να δεχθεί όλα τα ιδέα δηλαδή τα σμορφά από οπουδήποτε αλλού. Mm -hmm. Και αυτό ποιο κόσμο είναι mm -hmm. ο κόσμο, ο μικρό κόσμο. Ο κόσμο των κβάντων. Mm -hmm. Έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Ούτε να το ονοματίσουμε, δεν ξέρουμε αυτά. Τα ξέρει βέβαια ο Παρμανίδης και ο αυτός. Λοιπόν, αυτός λοιπόν δεν έχει συγκεκριμένη μορφή και γιατί τα όλα. Τώρα, η ψυχή με το νου θεάται τα ιδέας που είναι νοητές και αόρατες από τις αισθήσει μας. Το ίδιο πράγμα θα πει και η Διοτήμα στο συμπόσιο έτσι και θα πει λέει διότι μα, έτσι θα αναγκαστεί η ψυχή πάλι να παρατηρήσει την ομορφιά που υπάρχει στους τρόπους της ζωής και στους νόμους της και να δει και τούτο ακόμη ότι όλες οι ομορφιές ανήκουν στο ίδιο γένος είναι ίδια φύσεως και με αυτόν τον τρόπο λέει θα έχει πολύ μικρή εκτίμηση στην ομορφιά σε εισαγωγικά, λέω εγώ. Λοιπόν, ε, την ένυλη, τη ύλη δηλαδή, την ομορφιά. Αλλά στην ομορφιά τη ψυχή. Ε, να σου πω κάτι, Γιώργο. Μου, συγγνώμη, να, να δούμε κάτι, να το ανεβάσουμε λίγο το θέμα. Ε, κάποτε ε, είχα, ήμουν σύμβουλο σε ένα μικρό ντοκιμαντέρ. Ο διαγωνισμό γινόταν στη Σουηδία. Ε, Αυτός είχε το θέμα το πορνό. Ε, με πήρε λοιπόν να τον συμβουλεύσω ε, πώς να το παρουσιάσει το πορνό. Του είπα λοιπόν ότι το πορνό φίλε μου είναι πρόθεση. Πήρε το πρώτο βραβείο, πρόσεξε, για, για, για αυτή τη συζήτηση. Γιατί είναι πρόθεση. Έχεις μια γυμνή φωτογραφία στο Playboy... Και βλέποντας τη, ε, διεγείρεται διε ο πίσω, ναι. Mm -hmm. Και για να πω κάτι, έχεις στήσει. Mm -hmm. Έτσι, mm -hmm. ναι, ωραία. Λοιπόν, και πας και βλέπεις την Αφροδίτη της Μήλου και εγώ ως γυναίκα τον ερμή του Πραξιτέλη και δεν έχω τίποτα τέτοιο. Αντίθετα, αισθάνομαι μια ανάταση, μια μια αγαλίαση, ένα ανέβασμα. Είναι πρόθεση. Εξαρτάται από το τι θέλει να, να σου μεταδώσει έτσι, το, αυτός ακόμα, που το φτιάχνει. Ακόμα και το γυμνό. Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, επομένως, όταν λοιπόν βλέπεις τον Ερμή του Πραξιτέλη, με τον έρωτα μάλιστα, ε, και έχει τρεις διαφορετικές εκφάνσεις αν το δεις από διαφορετική μεριά, ή την Αφροδίτη της Μήλου, ή την Αθηνά. Λοιπόν, όλα τα αγάλματα. Γι' αυτό είναι αγάλματα. Λοιπόν, ε, εκεί... σου μεταδίδουν ξεκάθαρα... την έννοια του κάλους... Ε, της αρμονίας, της αρετής. Κατάλαβες δεν βλέπει χιδεότητα. Είναι, είναι, ε, είναι η ομορφιά, ε, η αθωότητα. Καταλαβαίνει. Η αθωότητα. Και αυτό είναι και έχει και το πέος του και το εδίον και τα στήθη γυναίκα και τα λοιπά. Το πορνό είναι πρόθεση. Και γιατί όταν λείπει το πρότυπο, εκείνος είχε πρότυπο το πρότυπο τη ιδέα του κάλου. Ναι, mm -hmm. ωραία. Αυτό είναι πει. Και λέει λοιπόν ιδιωτήμα. Και έχει, έχει ακόμα πιο μεγάλη σημασία που βάζει η γυναίκα να τα λέει αυτά. Μα βέβαια τι θα έκανε ο Πλάτονα. Ο Πλάτονα έλεγε ο ότι, ότι δεν υπάρχει πλάς. διαφορά μεταξύ γυναίκες, του, του θήλεο και του άρενο. Λέει εκτό από το ότι οι γυναίκε έχουν τρει ιδιότητε πιο καλές από εμά. Δεν μας τις λέει, αλλά τις καταλαβαίνουμε από την αυτή που κάνει. Λοιπόν, το ίδιο λέει και ο Ξονοφών. Ε, και λέει, λοιπόν, παρακάτω το ίδιο τίμα. «Ος ουδέν άλλο έστην... ...ον ερώσιν οι άνθρωποι... ...τίποτα άλλο δεν υπάρχει, λέει, που ερωτεύονται στην πραγματικότητα οι άνθρωποι... ...ή του αγαθού, από το αγαθό. Και αντικείμενο του έρωτος είναι... Πρόσεξε. η επιθυμία της παντοτινής κατοχής του αγαθού, η, η μέθεξη, η ταύτιση με το αγαθό. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, ο έρος τελειώνει του, ο έρο του το αγαθόν, αυτό αΐ είναι. Είναι λοιπόν ε, συμπόσιο 206 αλφα για όποιον θέλει Μαρία, παρόλο όπως που... Μαρία, δηλαδή, όπως τα ακούω τώρα αυτό για να το κάνω πιο φραγκοδίφραγγα μήπως γι' αυτό για όλους τους ανθρώπους η πρώτη αγάπη μένει πολύ περισσότερο δημονιέται. στο κεφάλι και στη, σε όλη τη ζωή γιατί είχε αγαθές προθέσεις, ήταν νέα τα παιδιά ήταν πιτσιρίκια γύρω και στην εφηβεία, γνωρίσαν κάποιον ή κάποιαν έτσι και ερωτευτήκανε ε, Κατάλαβε τι λέω, Βέβαια. γιατί μετά αρχίζουν και... Παίρνουν τα πράγματα σε κάποιε ζυγαριέ. ασφαλώς ασφαλώ, ασφαλώ, ασφαλώ. Ε, να κλείσουμε λίγο και με το πώ ε, ο Πλοτίνος που είναι αυτό. Θέλω αυτός... να σε. Χω... Δεν ε, όλο. Ε, ποιο... Σε ποιο χώρο βρίσκεται αυτή η δεξαμενή, Πρέπει ε, να που το πούμε βρίσκονται οι ιδέε. Ναι, ναι, αυτή που τα έχει όλα αυτά η τα πράγματα. Η δεξαμενή είναι αυτό που γεννιέται. Εκεί ε, ε, είναι. Να σου το. Ξαναδιαβάζω όπως το κατάλαβα λέει. Τη, κατάλαβα ναι. ναι. Ε, Υπάρχει όμως και ένα τρίτο είδος. Όντως. Ο χώρος που ως δεξαμενή υποδέχεται κάθε γέννηση ως τροφός. Αυτό. Αυτός ο χώρος λοιπόν, που είναι αυτός. Ναι. Ε, αυτό είναι η φύση. Η πραγματική φύση. Δηλαδή. Εντάξει, η οποία πραγματική φύση και αυτή είναι ένα, μια ιδέα Μάλιστα, είναι πολλές ιδέες, Μαζί. αγαθές, η οποία δημιουργεί ε, αυτήν από τη συνειδητότητα για να μπορέσει να θρέψει και να περιλάβει τα γενόμενα. Εντάξει, αλλά... Πρόσεξε. Οι ιδέες... είναι στην του αγαθού. Και τα στοιχεία ανήκουν στις ιδέες. Απλώς υπακούν σε αναγκαιότητες που κάθε φορά δημιουργούνται. Ε, δεν ανήκουν δηλαδή στα αισθητά αντικείμενα. Και πραγματικά δεν μπορούμε να δούμε τα κβάντουμ, Τα μπορούμε να τα δούμε. Φυσικά. Ούτε καν τα... Τους μα, μα, και, μα και τις ιδέες δεν μπορούμε να δούμε. Βέβαια. Έτσι. Α, όχι, τις βλέπουμε μέσω, τις βλέπουμε, μέσω της νόησης. Ναι, εντάξει. Μέσω αυτή, η εννοήση όμω δεν είναι αισθηση, αισθητήριο, δεν είναι αισθητήριο, είναι, είναι σύλληψη. Ναι, γι' αυτό Έτσι. δεν τα βλέπουμε αυτά μέσω ναι, ναι, την, την ελευθερία <σομίως> δεν τη βλέπεις, αλλά την, ε, την, την πιάνει από τα αποτελέσματά της, κατάλαβες τι λέω. Την δημοκρατία δεν τη βλέπεις, αλλά την αντιλαμβάνεσαι από το πώς λειτουργεί και πώς προχωράει μια κοινωνία, την ε, αγάπη ε, έτσι δεν τη βλέπεις και πρέπει να γνωρίζεις ποια είναι τα δικαιώματα των ανθρώπων και πρέπει να γνωρίζεις ποιοι είναι οι μεγάλοι νόμοι της πολιτικής κοινωνίας και για τη μουσική που σου παρέχουν για να πεις ότι έχεις δημοκρατία, ελευθερία και μουσική παιδεία σίγουρα, ναι. αν δεν το κάνεις αυτό, αν δεν τα ξέρει αυτά σε κοροϊδεύουν και τότε όπως η νόησή τώρα, σου τώρα. είναι σε σκότος. Ό... Δεν συλλαμβάνει την αυθεντική έννοια της δημοκρατίας. Την αυθεντική έννοια της ελευθερίας. Της ελευθερίας. Εντάξει. Mm -hmm. Όταν νομίζεις ότι η ελευθερία είναι να σχημονείς και να φέρεις ε, ε, τραπουκ, σαν τραμπούκος ή σαν... Και δικά, α... να κάνεις ό,τι θέλεις ρε παιδί μου. Ναι. Ή να κάνεις ό,τι θέλεις ακριβώς. Ε, τότε δε, δεν είναι. Η ιδέα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η ιδέα παράγεται από το αγαθόν και έχει τα στοιχεία του. Και είναι ανόλεθρος και δεν μπορεί. Και είναι μόνο με το νου που την αντιλαμβάνεσαι. Έτσι, Μπο, λοιπόν. Μπορούμε, μπορούμε όλοι οι άνθρωποι Λ... να έχουμε πρόσβαση στο αγαθόν και στις όλοι ιδέες μπορούμε. αυτές. Μπορούμε. Όλοι μπορούμε. Όλοι... Όλοι μπορούμε. Αλλά όπως είπε ο Ηράκλητος, αντί να ακούμε τον λόγο της ψυχής και του συμπαντικού νοός, εμείς που μετέχουμε, εμείς τον γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας και φτιάχνουμε δικό μας νου. Δηλαδή δικό μας, δικό μας αποκωδικοποιητή, δικό μας επεξεργαστή με, με αντίληψη αυτού εκπτωτική εκπτωτική Εδώ έχουμε εντροπία τη ιδέα του αγαθού, καταλαβαίνει ναι, ναι. σε κάθε αυτή. Έχουμε εντροπικά. Και π, τι μα κάνει το κάνουμε, η αγνοιά μα, τα κόμπλεξ μα, οι σκοπιμότητές μας. Η φιλοδοξία μας, που είχαμε. Η... Ναι, 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 ναι. Το όλο. συμφέρον. Και πολλέ φορέ. Το συμφέρον. Και, το και το η πας. ιδεολογία ή η θρησκεία μα. Όταν εγώ έχω έναν Θεό που μου λέει ότι είμαι ζηλιάρης και εκδικητικό. Γιατί εγώ να μην θέλω να είμαι ζηλιάρα σαν και, και εκδικητική. Σαν και αυτόν. Και να κάνω σαν κι αυτόν. Ακριβώς. Να του μιαξω; Ακριβώς. Λοιπόν, κλείνω όλο αυτό ε, για να πάμε και στο σήμερα πώς ναι. μπορούν να μας χρησιμεύουν αυτά και να τα συνδέσουμε και με την επιστήμη τη λέει, με πλωτίνο. Ε, ο πλωτίνος, λοιπόν, ε, ουσιαστικά ε, αντιγράφει τον Μένονα το μένανο του Πλάτωνος έτσι και λέει ο τόπος των ιδεών είναι ο νους λοιπόν. Ε, αυτός έχει τις έμφυτες υπερεμπειρικές, λέει ο Πλωτίνος, απριόρι ικανότητες που ρυθμίζουν την κρίση στην και κατά τη διάρκεια. Στην και κατά τη διάρκεια της αναζήτησης. Στην αναζήτηση και κατά τη διάρκεια της αναζήτησης τίνος της αλήθειας. Μάλιστα. Η ίδια η φύση... ...λέει ο Πλοτίνος... ...θεάται και θεωρεί... ...και θεάται ίδια και ίδια βλέπει. Αλλά παίρνει μορφές για να... ...όπως είπαμε που λένε... ...οι κυβαντοκυβαντικοί mm -hmm, mm -hmm. επιστήμονες. Προσωποποιημένη δημιουργή... ...στον χώρο... ...των ένυλων... ...δηλαδή των υλικών όντων... ...έτσι της ύλη! ...μια δημιουργία... ...πολύ υποδεέστεροι, κατώτερη των ιδεών που, θα, που στην πραγματικότητα πρέπει να χρησιμεύουν ως πρότυπο για τη δημιουργία. Έχει δηλαδή μια εντροπία η δημιουργία αυτή, ε, αλλά ταυτόχρονα όμως τα κάνει αυτά και εκλογικεύεται, παίρνει δηλαδή και αυτή η φύση την λογική, τον λόγο. Μην ξεχνάμε ότι λόγο σημαίνει αιτία, αιτιώδη σχέση, αιτιώδη συνάφεια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και διαλέγεται με τα πλάσματά τη. Διαλέγεται. Κάνει διάλογο. Τη λε δηλαδή, μα να αφήσει, πώ θα προστατευτώ από τον κεραυνό. Σου λέει, μα να κοίτα, μάθε τι ιδιότητέ του και τότε θα βρει λύση. Και βρει, κάνεις εσύ, έρευνα και φτιάχνει αλεξικέραυνο. Α πούμε, ξέρω εγώ, ή δεν πα στα μέρη που είναι. Δεν ανεβαίνει η Ελλάδα. ή δεν είσαι στη θάλασσα. Ε, και διαλέγεται με τα πλάσματά τη. Και η ψυχή, όταν επιστρέφεται η ίδια, δηλαδή όταν θα απαλλαγεί από το σώμα,. Ε, Ξανανοποιείται, δεν έχει σημασία τι νου τη προσθέσαμε εμεί, βουλώνοντα το στόμα τη να την ανθρωποποιήσω και αγνώντα τη. Έτσι ε, λοιπόν, ε, και εκεί παίρνει τη νόηση τη οποία είναι μέτοχη τη σημαντική. Ε, γιατί, γιατί μόνο στο πνεύμα που το λέμε νου εμείς, Συμπίπτει το νοούν με το νοούμενο. Μάλιστα. Έτσι. Μόνο εκεί. Μόνο στο πνεύμα. Μόνο στο πνεύμα. Συμπίπτει το νοούν με το νοούμενο. Έτσι. Λοιπόν. Ε, το νοήν με το είναι. Και ο νους Με. Το εν το παν του Αριστοτέλους, το αγαθόν του, του, του Πλάτων. ε, Πλάτωνος, ε, το πρώτον, έτσι, τον Ο. πριν. Ε, όλα όμως αυτά μπορεί, ε, επίσης η ψυχή μας αποδεσμευμένη το σώμα, να ε, ζει στον κόσμο των ιδεών, και να, να ε, νοείται το αγαθόν. Γι' αυτό και χαίρεται η ψυχή να φύγει. Και τώρα βρήκαμε ότι η ορμόνη της χαράς, η σερωτονίνη, ε, και τα ζωάκια και εμείς όταν πεθαίνουμε, είμαστε τίγκα από την ορμόνη αυτή. Άρα είμαστε χαρούμενοι που φεύγουμε. Mm. Ε, κοίταξε να σου πω κάτι. Η... Πρόσεξε, οι τρεις ε, νόμοι της ε, περιγράφονται από τον Πλάτωνα. Από, από αυτά τα βιβλία ιδιαίτερα που είπα. Ε, είπαμε ότι, τι λένε, ότι η συνειδητότητα ή το αγαθόν ή ο συμπατικός μου, όπως θέλετε το λέτε, ε, στην πραγματικότητα, έτσι, ε, δεν, δεν τα βάζει να συγκρούονται αλλά τα, τα, τα παράγει με ένα σκοπό και είπαμε το παράδειγμα με το πολιτισμικό έβερες της ανθρωπότητας το, το παρθενώνα και επαναλαμβάνω ότι όλα τα πλάσματα που παράγει όλα 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 όλα, όλα τις δίνουμε τη δυνατότητα να θεάται εαυτήν τον εαυτό της με μια επίγνωση εαυτού στην διάσταση χώρου και χρόνου. Ναι, mm -hmm. ωραία. Τώρα, υπάρχει ένα, πάντα ένα ερώτημα. Τι προηγήθηκε μεγα... με... πριν τη Μεγάλη Έκρηξη. Ε, η Κβαντική λέει, ε, μια πριν τη δημιουργημένη κατάσταση συνειδητότητας η οποία δεν έχει διάσταση είναι σημειακή ιδιομορφία και είναι απλώς ένα δυναμικό. Μια δύναμη. Μια δυνατότητα. Mm -hmm. Υπάρχει σε αυτή μέσα κάθε πιθανότητα σε δυναμική σπερματική μορφή. Μάλιστα. Mm -hmm. Άρα λοιπόν και η φιλοσοφία έχει δίκιο... Αυτό της λέει η επιστήμη τη βαδομηχανική, Ε, ο νους υπάρχει πρώτα και όχι η ύλη. Επιπλέον. Επιπλέον. Ο Σερ Τζον Έκλε, δεν ξέρω πώς, προφέρεται, είναι E-W-C-L-Y, νευρολόγος Νόμπελ. Είπε ότι δεν υπάρχει στη φύση ήχος, χρώμα, ε, ο, σχέδια, τίποτα. Ε, Ποιότητε, τίποτα. Ε, αυτά είπε παράγονται από το μυαλό μας. Δηλαδή αυτό που είπε και ο κόσμος μην mm -hmm. κόψει. εμείς τα παράγουμε. Ε, ο Δε Φρήμαν Ντάισον, τον ξέρουμε. ναι, ναι. ναι αντιγράφω τα άτομα στο εργαστήριο είναι αλόκοτο πράγμα, γράφει αυτός. Συμπεριφέρονται σαν ενεργοί παράγοντες μάλλον, παρά σαν εσωτερικές ουσίες. Κάνουν απρόβλεπτες επιλογές μεταξύ εναλλακτικών δυνατοτήτων, σύμφωνα με τους νόμους της βαδομηχανικής. Είπαμε λοιπόν ότι τα στοιχεία, τα άτομα δηλαδή, ε, υπάρχουν στις ιδέες, άρα έχουν νόηση, έχουν βαθμό ελευθερίας και ε, 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 ανήκουν εκεί, όμως υπακούν στους νόμους της ανάγκης. Εντάξει, αυτό λέει και αυτός εδώ. Ε, 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 κάνουν επιλογές, έχουν αυτή την ελευθερία, μεταξύ εναλλακτικών δυνατοτήτων, σύμφωνα όμως με τους νόμους της κβαντομηχανικής. Φαίνεται ότι ο νους όπως εκδηλώνεται με την ικανότητα να κάνουν επιλογές είναι εγγενής σε κάθε άτομο. Αυτό. Άρα και, και βαθμός ελευθερίας. Και βέβαια Λέει η επιστήμη σήμερα ότι η Μεγάλη Έκρηξη δεν ήταν η αρχή του σύμπαντος, αλλά η αναγέννηση η, η αυτή του ναι, δικού μας το, σύμπαντος. Το έχει προσδιορίσει και όλας περίπου 300.000 χρόνια πιο πριν υπήρχε κάτι τέτοιο ένα χρονικό διάστημα. Εντάξει, τα λέμε με, αυτά. Με, που υπήρχε όλο αυτό το χάος μέχρι να γίνει αυτή η αναδιαμόρφωση. Σαν συμπέρασμα τα λέω τώρα αυτά και απολύτων όντων των ιδεών που μόνο η καθαρή νόηση μπορεί να τα συλλάβει αυτά. Όχι απλά η νόηση, η καθαρή νόηση. Έτσι. Μόνο οι ιδέες έχουν πραγματική ύπαρξη, αυτές διαμορφώνουν τα πράγματα ως ωραίων δίκαιων μέγα ωφέλιμων ανάλογο και ανάλογο με το πόσο πρόσεξε, με το πόσο και εάν Δηλαδή έχω ένα εα, μια αναλογία που λέει εάν και κατά πόσον μετέχουν στις ιδέες του καλού, του δικαίου, του μεγέθους όλες τις ιδέες. Σε αυτές τις ιδέες τις ανόλεθρες και πάντα. Άρα φύση και αξία παίρνουν τα αισθητά πράγματα από την μετοχή, λέει ο τη συμμετοχή δηλαδή, τη συμμετοχή τους, εις αυτές ή εκείνες τις ιδέες. Τις δηλαδή καλές ή κακές. Και είπαμε όταν παίρνουμε πρότυπα από τα φθηνιτά ή αν παίρνουμε από τα αιώνια. Διαμορφώνονται λοιπόν τα αισθητά πράγματα. Παίρνουν δηλαδή αυτές ή εκείνες τις ιδιότητες. Από τις ιδέες που όμως εκφράζονται με μαθηματικές έννοιες. Και εδώ, και εδώ Μα ανοίγει την πρώτη πύλη ο Πλάτωνας για την επιστήμη, την βατομηχανική. Και να πω όμω ένα, ένα, παράδειγμα για αυτό που είπαμε πριν. Υπάρχει η ιδανική μορφή τη αρετή ω κριτήριο. Ναι. Να πω αυτό είναι ένα άρετο άνθρωπο. Που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια στην ιδανική μορφή τα οποία πρέπει να συσχετιστούν με τα αντίστοιχα κριτήρια της εμπειρικης mm -hmm, yeah. πρόσεξε ε, αξιολογίας που θα κάνω γιατί για να πω στα αισθητά αυτός, αυτός, είναι ένα ναι, να έτσι, έτσι έτσι ναι, έτσι, έτσι. Ναι, έτσι, έτσι. Ναι, έτσι, ναι, έτσι λοιπόν και αυτά είναι μεταβλητά και εφήμερα γιατί γιατί μπορεί να πει κανείς ότι είναι απόλυτα ενάρετος όπως είναι η ιδανική μορφή του; όχι. Άρα λοιπόν είναι διακριτά λίγο περισσότερο κοντύτερα και αντλημά επομένως ε, αυτά τα κριτήρια που έχουμε εμείς για να κρίνουμε τα με σε σχέση με το αυτό ε, υποδεικνύουν μια σχετικότητα στα φαινόμενα της ζωής και φυσικά και της πνευματικής και της ηθικής μας ζωής. Και βέβαια για... δεν ήταν μόνο και η... μόνο η ηθική ζωή, είναι και η θρησκευτική ζωή η οποία έρχεται και σου λέει θα λειτουργείς έτσι, θα κάνεις έτσι τα πράγματα, θα σκέφτεσαι έτσι, σου βάζω νέους κανόνες, νέους όρους, νέους νόμους, έτσι, οπότε η εντροπία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Λοιπόν, Έχω πάρει μερικές προτάσεις ε, Λοιπόν, ε, υπάρχει μια αστεία ερώτηση που έχει σε ένα βιβλίο του Ο Καφάτος Λέει: ε, ε, Χτυπά κάρτα, χτυπούν ε, κάρτα τα κβάντα λέει όταν μπαινοβγαίνουν. Στα πειραματικά μας εργαστήρια που είναι σαν να συνομωτούν και κάνουν ό,τι θέλουν. <laughs> Εξαρτάται πώς... Ε, γιατί ο Φέιμεν Feynman, Feynman θα πει ότι ε, εμφανίζουν και κάτι σαν ψυχολογία. <σχερ> ναι. Το έχουμε ξαναπεί, ναι. Ναι, λοιπόν. Ε, 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 λοιπόν... Ε, Λέει λοιπόν ο Καφάτος, είμαστε μια δραστηριότητα του κουαντικού πεδίου και είναι η συνειδητότητα που το κατευθύνει. Αυτή μεταβάλλεται σε νου είτε σε ύλη. Είτε σε ύλη. Ε, και βέβαια οι οργανικές ενώσεις αν μας πούν οι ληστές, μα είμαστε οργανικές ενώσεις. πάτε καλέ. Έχουν οι οργανικές ενώσεις, συγγνώμη, νόημα. Νόηση. Νόημα. Μπορεί να μου πούν αυτοί ότι έχουν νόηση. Κάνω το μηχάνημα να σκέφτεται. Του τη ντε... λέω όπω σκέφτομαι και σκέφτεται. Και εγώ σκέφτομαι. του λέω ναι. την θέλω. Αλλά έχουν νόημα. Καταλαβαίνουν τι λένε. Λοιπόν, ε, έχουν σκοπό, έχουν κατεύθυνση. Όλα αυτά, Μαρία μου, με την Η καινούργια... Κατεύθυνση, ξέρεις τι σημαίνει, Γιώργο μου, ότι πράττω, σκέφτομαι ή νοηματοδοτώ κατά ευθύνην. Όλα αυτά, Μαρία μου, που λέμε τώρα, έχουν νόημα. Όταν σου δίνω μπροστά. κατεύθυνση, αναλαμβάνω την ευθύνη. Βέβαια. Όταν σε κατευθύνω, αναλαμβάνω την ευθύνη. Υπάρχει ευθύνη με αυτό. Έτσι, μπράβο. Όλα αυτά έχουν, έχουν νόημα. Έχουν λοιπόν, κατεύθυνση. Σήμερα. Οι οργανικέ ενώσει δεν τα περιλαμβάνουν αυτά. Βεβαίω και έχουν νόημα. Είναι τα μόνα που είναι η σωτηρία μα. Τα μόνα που είναι η σωτηρία μας. Έχουν νόημα στην καινούρια τεχνολογία που έρχεται, αν την έχεις ακουστά ή την έχεις μελετήσει, τη λεγόμενη έξυπνη, έξυπνη τεχνολογία αμέ. ή όλα αυτά. Αμέ, αμέ. Και πάρα πολύ. Για πες. Και έχω διαβάσει γι' αυτά. Ε, έχεις ο, δει μια πρακτική ο του ο εις εφαρμογή. Ο Μάρκο και ο Χάμεροφ ε, έχουν πει ότι δεν θα μπορέσει ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ε, γιατί υπάρχουν και δραστηριότητες της νόησης που δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο, να μετάτε, σε αλγορίθμους. Και χωρίς αλγορίθμους πώς θα λειτουργεί λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα είναι. Το θέμα είναι. Ε, το σκέφτομαι κι εγώ δηλαδή αυτό και προσπαθώ να, να δω τι λένε. Λένε ότι ε, στο σύμπαν ανεξάρτητα με το τι μορφοποιεί η συνειδητότητά του, του γιατί θέλει να δοκιμάζει πράγματα και τα λοιπά. Να βλέπει. Ε, και βάζει τα αντίθετα, σκέφτεται και τα αντίθετα. Μάλλον σκεφτόμαστε και τα αντίθετα. Γιατί όλοι το κάνουμε αυτό. Ε, για να μπορεί να, να, να αναδεικνύεται, να είναι πρόδειλη η αξία αυτού που. που επιλέγουμε. Τη ε, επιλέγουμε. επιλογή Λοιπόν, δηλαδή δεν θα μπορούσε να έχει αξία για μένα το φως αν δεν υπήρχε το σκοτάδι. Ε, ούτε το γλυκό από το πικρό, ο πόνος, η χαρά. Αλλά συγγνώμη, σε παρακαλώ, αυτά μπορούν να μετρηθούν. Όχι. Μπορούν να ζυγιστούν. Όχι. Κι όμως χρησιμοποιούμε «έχω πολύ χαρά σήμερα» ή «έχω πολύ πόνο» λέμε. Α, ναι. Κι εγώ λέω έχω πολύ χαρά σήμερα ή έχω πολύ πόνο. Ο δικός σου ή ο δικός μου είναι ο περισσότερος. Ναι. Έλατε. Έλατε. Πού είναι αυτή η ζυγαριά. περισσοτερος ελατε ελατε που ειναι αυτη η ζυγαρια ελατε Δεν υπάρχει. Είναι ποιότητε αυτά. Και λένε ότι το σύμπαν αποτελείται, εκφράζεται, τα κάνει όλα αυτά γιατί αποτελείται από ποιότητε. Από ποιότητε. Ε, Αυτέ οι ποιότητε που είναι τα συναισθήματά μα, τη σκέψη μου, όλα, 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 όλα ε, που βλέπει τα έχουν και τα ζωάκια. Ε, βέβαια. Ε, ε. Τα έχουν και τα ζωάκια. Τα έχουν και οι βράχοι. Και τα φυτά, ναι, και τα, τα δέντρα. Ναι. Α, α, τα, βέβαια. Βέβαια. Πα και λε το φυτό σου που έχει ξεθεί, σε παρακαλώ, μην ξεραίνεσαι. Τι θα έχω εγώ και. και... και το ποτίζεις και από πάνω του και είναι ξερό. Τσακί, παγιάνει ένα κλαδάκι και σκίζεται και το βλέπεις κάτω, αρχίζει και βγάζει πρασινάκι. Φτάνει να, τα, να, να τα αγαπάς. Μα η αρχαία ελληνική σκέψη πάνω σε όλα τα πράγματα είναι ότι και μέσα σε αυτά, μέσα στα ξερά δέντρα, στις ξερές πέτρες, στα χώματα, ζούνε νεράιδες, ζούνε ναϊάδες, ζούνε νύμφες. Υπάρχουν οντότητες, υπάρχουν ψυχές μέσα εκεί. Δεν μπορείς εσύ κόβοντάς το ή σπάζοντας μια πέτρα, μέσα είναι μια ψυχή. Δημιουργείς κακό, δημιουργείς, δεν μπορείς να, να φέρεσαι αλαζονικά πάνω σε αυτά τα πράγματα που νομίζω ότι δεν έχουν ψυχή, που νομίζεις εσύ ότι είναι άψυχα. Η αλαζονία ήταν ύβρις και μάλιστα όταν λέει ο, ο αρχαίος άνθρωπος ύβριν ε, ε, εννοεί ε, πολύ σημαντική συνθήκη ενάντια στο σύμπαν. Γιατί αμαρτάνω σημαίνει κάνω λάθος ε, από άγνοια. Ενώ αν κάνω συνειδητό λάθος ή εξαπατώ ή, τότε προκαλώ ύβριν. Και τότε έχω μέσω μακροπρόθεσμα ολόκληρο το σύμπαν εναντίον, μου. Εναντίον μου. Ε, ε, ήθελα επίσης κάτι που δεν είχαμε πει από την άλλη φορά Θυμάσαι που είχαμε πει για τη γεύση και είπαμε ναι, ότι ναι, ναι. Ε, η γεύση, σαν αίσθηση, ε, η γεύση σαν έννοια στα αρχαία, σημαίνει, σημαίνει και γνώση μετά από πειραματισμό. Λοιπόν, σε, ε, 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 σου δίνω κάτι να γνωρίσεις, Αυτό σημαίνει καταρχήν. Λοιπόν, και είχαμε πει τότε ότι επειδή η σκέψη, ο Πλάτωνας τελέστα, και τα πήρε η σημερινή φιλοσοφία. Ε, επειδή η σκέψη έχει ε, μία νόη, ε, δηλαδή είναι, παράγεται στην νόηση, αλλά είναι, είναι διφυή στην ουσία. Δηλαδή, ε, έχει δύο ε, μορφές. Είναι η αλήθεια και η ομορφιά. Ναι, η ομορφιά. Ε, η ομορφιά μας κάνει να νιώθουμε ειδονή. Την ειδονή είπαμε τι σημαίνει, mm -hmm. όχι όπως τη λέμε εμείς. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν. Όχι τη ναι, εδώ. Ναι, λοιπόν. Ε, αλλά έχουμε λοιπόν την αλήθεια και την ομορφιά. Ναι. Η αλήθεια όμως είναι νόηση. Καθαρή. Ενώ η ομορφιά σε μας τα πλάσματα τα θνητά, αλλά που μετέχουμε όμως επειδή είμαστε πρότυπο μια ιδέας και μας φτιάχνουν για αυτή τη δουλειά για να δούμε. Λοιπόν, ε, έχουμε και την αίσθηση της ομορφιάς. Έτσι. Έχουμε και ένα αίσθημα, το οποίο αυτό είναι του, του, του ιδανικού, του κάλους. Ναι, ωραία. Λοιπόν, όμως, όμως, αυτή η διαφορά όπου το ένα, το ένα, ε, είναι διαφορετικό από το άλλο, δημιουργεί μία έλλειψη και στο Φέδρο ο Πλάτανας θα μας θεμελιώσει αυτή τη διαφορά την ελλειπτική με τον ισχυρισμό ότι η σοφία, δηλαδή η γνώση της αλήθειας, θα τη λέμε γνώση αντί για αλήθεια, θα τη λέμε αλήθεια, ε, δεν έχει εικόνα να τη δει. Μπορείς να τη δει. Βλέπεις πουθενά αυτά που λέω ή βλέπω εγώ τώρα, τη σκέφτεσαι. Μα και να σου ανοίξω το κεφάλι, δε. Και να σε συνδέσω με ένα αυτό, θα ανάψουν κάποια λαμπάκια, αλλά δεν θα μου λέει τι σκέφτεσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι στον κυβερνοχώρο. Ξεκάθαρο. Όχι τώρα. Ανέκαθεν ήταν. Mm -hmm. Λοιπόν. Μας λέει λοιπόν ο Πλάτωνος στο Φέντρο ότι... Ε, προσπαθεί να μας εξηγήσει αυτή τη διαφορά και λέει ε, η αλήθεια, η γνώση ως νόηση δεν είναι ορατή ναι. ωραία, δεν είναι ορατή ε, δεν έχει δηλαδή μια εικόνα για να μπορεί να γίνει αντιληπτή ενώ η ομορφιά το καλός, είναι άμεσα Αντι... ορατό αντιληπτό, αντιληπτό. Γιατί το βλέπω, ωραία, γιατί είναι και αίσθηση. Και λέει λοιπόν, ενώ δηλαδή έχουμε τον ορισμό του κάλους με την όραση, έτσι, που είναι δηλαδή ε, όραση αοράτου όμως, προσεξέ το, αοράτου, είναι στις ιδέες τα κριτήρια mm -hmm. του ιδανικού κάλους, ναι, ωραία. Ε, δηλαδή, η ιδέα γίνεται αισθητή, εμφανίζεται μέσω των αισθητηριών. Με εντροπή, αλλά εμφανίζεται. Ε, το προφανές του αοράτου εδώ, που είναι το καλό η ομορφιά, είναι προφανές, είναι μπροστά μου. Τώρα, η αορατότητα της αλήθειας, τι γίνεται. Και εκεί λέει λοιπόν ότι ε, υπάρχει λέει ο Πλάτωνας και η φιλοσοφία ε, η απόλαυση της ομορφιάς, έτσι. Ε, και η κρίση γνώσης, που δεν γνωρίζεται όμως, ε, συνιστούν, λέει, ένα υπερτιθέμενο νόημα, μια, αν θέλεις, ε, ε, υπεραξία, πέρα από τις αισθήσεις, πέρα και από αυτή τη της νόησης, και γίνονται, λέει. Και γίνονται. Ε, μια ανάδυση γνώση στην ιδονή ε, 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 ευχαριστιέσαι και ξέρεις ότι, α, ότι νιώθεις ιδονή υπέρτατη ευχαρίστηση το νιώθεις, βλέποντας στα το κάτι. Το νιώθεις. Σε το κορμί. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, και ταυτόχρονα και ταυτόχρονα έχεις μία Γνώση της αλήθειας, η οποία ναι δεν ναι, ναι, ναι γνωρίζεται, αλλά απολαμβάνεις. Δεν την απολαμβάνεις όταν η προσπάθειά σου σε οδηγεί στη γνώση. Άρα λοιπόν έχεις μία ειδονή που γνωρίζει και μία γνώση που απολαμβάνει. Και με αυτόν τον τρόπο... Ο πλάτανας ε, νομίζει ότι ε, εξουδετερώνει. Και για να υπερθεματίσω σε αυτό που είπαμε ότι η γεύση είναι γνώση, να πούμε ότι γι' αυτό γίνονταν τα συμπόσια, δια... μέσω της γεύσεως μπορούσες να φτάσεις ευκολότερα, γρηγορότερα στην γνώση. Γι' αυτό γίνονται ε, όταν θες να πεις κάτι σε κάποιον ή σε κάποιαν και να εκμεέψεις κάτι, πας σε ένα ωραίο εστιατόριο να φας, ε, γι' αυτό ερχόμαστε κοντά με, με ένα ωραίο κρασάκι. Ε, γι' αυτό προσπαθούμε να, να φτιάξουμε τη γνώση μας, τη, τη γεύση μας. Τα, τα αισθητήρια, τα εκατό, ξέρεις η γλώσσα, Έτσι, έχει εκατομμύρια έχεις, αισθητήρια. Έχεις, μια, ε, έχεις γνώση της ευχαρίστησης. Ναι. Και, και ευχαρίστηση της γνώσης. Ακριβώς. Για αυτό γι αυτό, γι αυτό πρόσεξε να δεις, ενώ, ενώ ε, τα μάτια μας είναι δύο, τα ρουθούνια τα, τα μας είναι δύο, τα αυτιά μας είναι... Στη γλώσσα μας έχουμε εκατομμύρια ε, αισθη, αισθητήρια. Γι' αυτό τα έχει δώσει ο πάνσοφος νους. Η συνειδητότητα, ο νους, ο νους. το αγαθόν. Ναι. Έχει δώσει εκατομμύρια αισθητήρια μικρά για να ανοίξουν όλα αυτά για να, να περάσει η γνώση. Να περάσει η ευχαρίστηση της γνώσης. Λοιπόν, Μαρία μου, κάπου εδώ πέρα από ό,τι βλέπεις έχουμε τελειώσει ναι, και αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, δύο εκπομπές λοιπόν για τις, ναι, τον κόσμο των ιδεών. Ελπίζω να κατάφερα να να προσεγγιστούν λίγο, δεν Όχι. τελειώνουν αυτά. Δεν κατάφερε τίποτα από όλα αυτά. Να προβληματίσει. Κατάλαβε <laughs> <laughs> τι λέω. Να του στείλει να διαβάσουν. Να διαβάσουν. Αυτό... Αν θέλετε, διαβάστε τα βιβλία του. Από το πρωτότυπο όμω. Από το πρωτότυπο. Έχουν μεταφράσει δίπλα. Αλλά να ξέρετε τι έννοιε. Γιατί ε, υπάρχουν εκδόσει που δεν είναι σωστή η μετάφραση. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν είναι σωστή. Και μέχρι τότε, κυρίε και κύριοι, μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε καλά και να προσέχετε τι ιδέε σα. Και από μένα να είστε καλά, και καλό καλοκαίρι, νομίζω πρέπει να του πούμε.